18. Στη συνεδρία είχαν υποβληθεί προσψήφιση και τροπολογίες επί του νομοσχεδίου, τις οποίες είχαν καταθέσει τα κόμματα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννας Νικολάου σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ολομέλεια της Βουλής ήταν έντονος, πάρει σε συγκεκριμένες πτυχές του νομοσχεδίου. Να πω ότι επέκρινε ουσιαστικά τον τρόπο που κινήθηκαν κάποια κόμματα στη Βουλή, εφόσον η κυβέρνηση και το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε το πακέτο αυτό, οι προτάσεις που υπέβαλε στην Επιτροπή να περάσουν, να εγκριθούν συνολικά. Είπε υπάρχουν ισχυρά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Ναι. 3 εκ 7 είναι καταργείται, έχει περάσει κάποια φυλάκια και θα υλοποιηθεί την 1η-1η του 2015. Για την πληρωμή τέλους αστυνόμευσης στα γήπεδα θα γίνεται από το κράτος. Ήταν έντονος και κατηγορηματικός, γιατί όπως είπε, κάποια σωματεία προτιμούν να πληρώνουν υπέρογκα ποσά σε προστήματα αντί να πληρώσουν ένα τέλος για την αστυνόμευση των γηπέδων, ένα τέλος το οποίο είναι περίπου στις 200.000 ευρώ, ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα εκατομμύρια και τους προϋπολογισμούς που κάνουν, αλλά και τις χιλιάδες που δίνουν κάθε φορά σε προσκύματα. Το Μητρό, υπό την ευθύνη του οποίου θα είναι πλέον στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, και ένα πολύ σημαντικό μέτρο πάρει, κυρίες και κύριοι, κατά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, είναι ότι απαλήφεται πλέον η ανωνυμία. Πλέον θα γνωρίζουμε ποιος φύλαθλος θα μπαίνει στα γήπεδα εφόσον έχει περάσει κάποια φυλάκλου. Διάταγμα εξαίμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον των